προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, θα διαβάσουμε τα εδάφια 5 έως και 11. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι η δε ελπίδα δεν ντροπιάζει, δεδομένου ότι η αγάπη του Θεού είναι εξεχημένη μέσα στις καρδιές μας, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε σε μας. Επειδή ο Χριστός, όταν εμείς ήμασταν ακόμη ασθενείς, πέθανε κατά τον ορισμένο καιρό για τους ασεβείς. Δεδομένου ότι με δυσκολία θα πεθάνει κάποιος για έναν δίκαιο, για τον αγαθό βέβαια ίσως και να τολμάει κάποιος να πεθάνει, ο Θεός όμως δείχνει τη δική του αγάπη σε μας, επειδή ενώ ήμασταν ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας. Πολύ περισσότερο λοιπόν, αφού τώρα δικαιωθήκαμε με το αίμα Του, θα σωθούμε από την οργή για μέσω Αυτού. Επειδή αν ενώ ήμασταν εχθροί, συμφιλειωθήκαμε με το Θεό διαμέσου του θανάτου του Υιού Του, πολύ περισσότερο, εφόσον συμφιλειωθήκαμε, θα σωθούμε με τη ζωή Του. Και όχι μονάχα τούτο, αλλά και καυχόμαστε στον Θεό διαμέσου του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, διαμέσου του οποίου λάβαμε τώρα τη συμφιλίωση. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε αυτή την επιστολή, δεν είχε πάει ακόμα στη Ρώμη. Τους έγραψε αυτή την επιστολή ενημερώνοντας ότι είχε σκοπό να πάει στη Ρώμη. Αλλά πριν πάει, ήθελε να σιγουρευτεί ότι θα γνωρίζουν ποιο είναι ακριβώς το Ευαγγέλιο που διδάσκει, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Θεού. Οπότε έχουμε δει στα 4 πρώτα κεφάλαια. Ο Παύλος μίλησε για τη δικαίωση. Πώς ένας αμαρτωλός μπορεί να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Πώς γίνεται κάποιος ο οποίος συνεχώς έχει παραβιάσει τον νόμο του Θεού, πώς γίνεται ο Θεός να τον αποδεχτεί. Και είδαμε ότι δεν είναι διαμέσου του νόμου, που κανένας δεν έχει κρατήσει, αλλά είναι διαμέσου της πίστης στον Ιησού Χριστό. Αυτό το είδαμε στα πρώτα 4 κεφάλαια, ότι αυτοί που πιστεύουν στο Χριστό και όχι στον εαυτό τους και στα δικά τους καλά έργα και στη δικιά τους υπακοή στον νόμο, που τα έχουμε διαλύσει όλα, αλλά αυτοί που πιστεύουν και ελπίζουν στον Χριστό και μόνο, αυτοί έχουν δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Τώρα, στο κεφάλαιο 5, μας λέει ότι εμείς που έχουμε δικαιωθεί ήδη διαμέσου της πίστης, μπορούμε να χαρούμε γνωρίζοντας ότι αυτή η σωτηρία μας είναι σίγουρη και ασφαλής. Όπως σας είπα τις προηγούμενες φορές, το βασικό θέμα του κεφαλαίου 5, το οποίο θα συνεχιστεί μέχρι και το κεφάλαιο 8 στην ουσία, είναι ότι ο Θεός, ο Χριστός, θα μας κρατήσει ασφαλείς για όλη την αιωνιότητα ή όπως αρέσει να λέμε, δεν θα χάσουμε τη σωτηρία μας. Πώς το ξέρουμε αυτό? Η απάντηση, μία από τις πολλές απαντήσεις, είναι μέσα στο κείμενό μας σήμερα. Πώς ξέρουμε ότι την ημέρα της κρίσεως δεν έχουμε να φοβηθούμε την κατάκριση του Θεού και την οργή του Θεού? Πώς ξέρουμε ότι ο Θεός θα μας κρατήσει ασφαλείς μέχρι τέλους? Η απάντηση είναι στο κείμενο μας σήμερα και η απάντηση είναι επειδή μας αγαπάει. Αυτή είναι η απάντηση. Επειδή μας αγαπάει και δεν θα αφήσει να χαθούν οι ψυχές μας. Δεν θα αφήσει να χαθούν οι ψυχές αυτών των οποίων έχει σώσει. Οπότε, ας δούμε το κείμενό μας. Εδάφιο 5 ξεκινάει μιλώντας για την ελπίδα που δεν ντροπιάζει. Η ελπίδα για την οποία μιλάει εδώ πέρα, ήδη μιλήσαμε για αυτήν. Πίσω στο εδάφιο 2, αν θυμάστε, είχε μιλήσει για την ελπίδα μας, πώς το είχε πει, καυχόμαστε, στο τέλος του εδάφιου 2, λέει καυχόμαστε στην ελπίδα της δόξας του Θεού. Και είχαμε μιλήσει γι' αυτό ότι καυχόμαστε, χαιρόμαστε, ότι έχουμε αυτή την ελπίδα. Και η ελπίδα δεν είναι κάτι ελπίζω να γίνει, αλλά ποιος ξέρει. Όχι, η ελπίδα που έχουμε είναι κάτι σίγουρο. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Και τι είναι αυτό για το οποίο είμαστε βέβαιοι εμείς που έχουμε δικαιωθεί? Ότι θα είμαστε στην παρουσία του Θεού, μέσα στη δόξα του Θεού. Και γι' αυτό χαιρόμαστε γι' αυτό. Οπότε, αυτή είναι η ελπίδα που έχουμε, η σίγουρη προσδοκία που έχουμε, ότι θα δοξαστούμε μαζί με τον Θεό. Οπότε, γιατί, τι μας λέει εδώ πέρα για αυτή την ελπίδα που έχουμε? Λέει, η ελπίδα δεν ντροπιάζει.
ξέρουμε ότι δεν θα απογοητευτούμε. Εμείς που ελπίζουμε στο Χριστό, δεν θα απογοητευτούμε εκείνη την ημέρα. Επειδή ο Χριστός είναι τέλειος σωτήρας. Αλλά μας λέει εδώ πέρα τώρα γιατί αυτή η ελπίδα δεν θα μας απογοητεύσει, δεν θα ντροπιαστούμε. Λέει στο εδάφιο 5, επειδή η αγάπη του Θεού είναι ξεχυμένη μέσα στις καρδιές μας, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε σε μας. Ο λόγος που έχουμε αυτή τη σιγουριά, ο λόγος που έχουμε αυτή τη βεβαιότητα και την ελπίδα ότι την ημέρα της κρίσεως θα σωθούμε από την οργή του Θεού, ότι ο Θεός θα μας δεχτεί με ορθά ανοιχτά χέρια, είναι επειδή ο Θεός μας αγαπάει και έχει ξεχύσει αυτή την αγάπη μέσα στις καρδιές μας. Όταν εδώ πέρα μιλάει για την αγάπη του Θεού που υπάρχει μέσα στις καρδιές μας, δεν μιλάει για την αγάπη που έχουμε εμείς προς τον Θεό. Σαφώς, εμάς που μας έχει σώσει, τον αγαπάμε τον Θεό. Αλλά δεν μιλάει αυτό. Μιλάει για την αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Που μας αγαπάει και έχει ξεχύσει, λέει, αυτή την αγάπη μέσα στις καρδιές μας, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Όσοι είναι αναγεννημένοι, όσοι είναι χριστιανοί, αληθινοί χριστιανοί, πιστοί, που έχουν δώσει την καρδιά τους στον Ιησού Χριστό, έχουν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα έχει δοθεί στους πιστούς. Κάτι που σας είχα πει την προηγούμενη φορά, είναι ότι το κεφάλαιο 5 της Επιστολής προς Ρωμαίους είναι σχεδόν παράλληλο με το κεφάλαιο 8. Στο κεφάλαιο 8 λέει σχεδόν τα ίδια πράγματα που λέει και στο κεφάλαιο 5, απλώς λέει περισσότερα. Οπότε, αν έχετε βίβλο, θέλω να σας δείξω κάτι. Απλώς γυρίστε μερικές σελίδες και πηγαίνετε στο κεφάλαιο 8 προς Ρωμαίους για να σας δείξω κάτι. Αλλιώς απλά ακούστε. Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8 και εδάφιο 9. Λέει, εσείς όμως δεν είστε της σάρκας, αλλά του Πνεύματος, αν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Οπότε, αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, δεν είναι χριστιανός. Ωραία. Προς Εφεσίους κεφάλαιο 1 λέει ότι όλοι εμείς που έχουμε πιστέψει στον Χριστό, το Άγιο Πνεύμα έχει σφραγιστεί μέσα μας. Ο Θεός έχει βάλει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, τον έχει σφραγίσει μέσα μας, οπότε δεν έχει να πάει πουθενά. Και μας λέει προς Εφεσίους 1 ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η εγγύηση της κληρονομιάς μας. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ο Θεός σε σώζει, σου δίνει μια υπόσχεση ότι θα κληρονομήσεις το καινούριο ουρανό, την καινούρια γη. Έχει μια αιώνια κληρονομιά που θα σου δώσει από τη σωτηρία. Και η πρώτη δόση, η προκαταβολή αυτής της κληρονομιάς που έρχεται είναι ότι σου δίνει το Άγιο Πνεύμα. Και το σφραγίζεις μέσα σου και σου λέει, αυτό είναι το πρώτο δώρο που σου δίνω, να είναι μέσα σου και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Οπότε, ο Θεός δίνει το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς και το Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα μας ξεχύνει την αγάπη του Θεού μέσα μας. Μας ενημερώνει, μας λέει, μας κάνει να καταλάβουμε, ξέρετε κάτι, ο Θεός που σας έχει σώσει, σας αγαπάει. Ο Θεός σας αγαπάει. Θέλω να δείτε, άμα είστε στο κεφάλαιο 8, ξανά, προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8, εδάφιο 14, λέει το εξής. Επειδή όσοι διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι γη του Θεού. Δεδομένου ότι δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, με το οποίο κράζουμε Αβά, Πατέρα. Το ίδιο το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, δίνει μαρτυρία μαζί με το Πνεύμα μας, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Οπότε, ο Θεός δίνει το Άγιο Πνεύμα στο λαό Του, μας αναγεννεί, και μετά το Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα μας, που κατοικεί μέσα μας, μας μαρτυρεί στο δικό μας το Πνεύμα ότι είμαστε τώρα παιδιά του Θεού. Ο Θεός μας έχει υιοθετήσει στην οικογένειά Του και είμαστε τώρα δικοί Του και μας αγαπάει. Αυτό είναι το θέμα αυτού του εδαφίου.
Οπότε, πίσω στο κεφάλαιο 5, που σας έφερα στο 8, πηγαίνετε πίσω στο κεφάλαιο 5. Εδώ πέρα μιλάει για την αγάπη του Θεού που υπάρχει μέσα στις καρδιές μας. Και είναι η πρώτη φορά στην επιστολή προς Ρωμαίους, τώρα, που αναφέρεται η αγάπη του Θεού. Στα πρώτα 4 κεφάλαια δεν την ανέφερε συγκεκριμένα. Τώρα την αναφέρει. Οπότε, λίγα λόγια για την αγάπη του Θεού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πολλοί χριστιανοί, που βλέπουν την αγάπη του Θεού πολύ απλοϊκά. Δεν το σκέφτονται ιδιαίτερα βαθιά. Λένε, α, κατέ, Ιωάννη 3:16, ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Να το, ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ο Θεός αγαπάει τους πάντες και είναι ένα πολύ απλό, ο Θεός αγαπάει τους πάντες και τελείωσε. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να πάμε λίγο πιο βαθιά. Είναι ένα μικρό βιβλιαράκι. Μικρό βιβλιαράκι που το έχει γράψει ο D.A. Carson, για αυτούς που ενδιαφέρεστε. Είναι στα αγγλικά. Το οποίο λέγεται The Difficult Doctrine of the Love of God. Η δύσκολη διδασκαλία της αγάπης του Θεού. Και μου αρέσει ο τίτλος. Επειδή σε ενημερώνει εξ αρχής, πριν καν το διαβάσεις το βιβλίο, ότι η αγάπη του Θεού δεν είναι κάτι το απλοϊκό. Πρέπει να μπούμε πιο βαθιά, να δούμε τι εννοεί κάθε φορά που μιλάμε για την αγάπη του Θεού. Επειδή ακόμη και στις δικές μας ζωές, ξέρουμε ότι η αγάπη έχει διαφορετικές μορφές. Η αγάπη έχει διαφορετικά επίπεδα. Δεν αγαπάμε τους πάντες και τα πάντα με τον ίδιο τρόπο. Παραδείγματος χάρη. Εγώ αγαπάω τα παιδιά μου. Αλλά δεν αγαπάω τα παιδιά μου, τα δικά μου τα παιδιά, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αγαπάω τα παιδιά άλλων ανθρώπων. Εγώ αγαπάω τη γυναίκα μου. Αλλά δεν την αγαπάω με τον ίδιο τρόπο που αγαπάω τις γυναίκες άλλων ανδρών. Και μάλιστα, αν αγαπούσα άλλες γυναίκες με τον ίδιο τρόπο που αγαπάω τη δικιά μου γυναίκα, θα ήταν αμαρτία. Αγαπάω τη μάνα μου. Αλλά την αγαπάω με διαφορετικό τρόπο από ότι αγαπάω τους συνεργάτες μου στη δουλειά. Αγαπάω τους συνεργάτες μου στη δουλειά, αλλά τους αγαπάω με διαφορετικό τρόπο από ότι αγαπάω το κατοικίδιό μου. Αγαπάω το κατοικίδιό μου, αλλά δεν το αγαπάω με τον ίδιο τρόπο που αγαπάω τη σοκολάτα, παράδειγμα. Έτσι. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους αγαπάμε. Διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικές μορφές. Αν κάποιος πει, ο Θεός απλά αγαπάει τους πάντες. Ναι, μισό λεπτό. Ο Θεός αγαπούσε τους Αιγύπτιους με τον ίδιο τρόπο που αγαπούσε τους Ισραηλίτες. Ο Θεός αγαπούσε τους κατοίκους της Χαναάν τον ίδιο τρόπο που αγαπούσε το Ισραήλ. Όχι φυσικά. Θυμάμαι, έβλεπα τις ειδήσεις πότε ήτανε και έδειχνε κάποιο gay pride, υπερηφάνεια ομοφιλοφιλίας, κάποια παρέλαση, κάτι τέτοιο που έδειχνε. Και ήτανε κάποιος που είχε ένα πανό πινακίδα, δεν θυμάμαι τι ήταν, που έλεγε «Αγάπη είναι αγάπη». Και το βλέπω και λέω «Όχι, δεν είναι». Η αγάπη έχει πολλές διαφορετικές μορφές. Δεν είναι όλα το ίδιο πράγμα. Τα αναφέρω όλα αυτά, επειδή εδώ πέρα αναφέρεται η αγάπη του Θεού, στο εδάφιο 5 και γενικώς στο κείμενό μας σήμερα. Αλλά η αγάπη η οποία αναφέρεται εδώ, προς Ρωμαίους κεφάλαιο 5, δεν είναι η αγάπη που έχει ο Θεός για όλη την ανθρωπότητα. Είναι πιο συγκεκριμένη σε αυτό το κείμενο. Τώρα, κάποιος θα με ρωτήσει. Νίκο, ο Θεός αγαπάει τους πάντες. Με μία έννοια, ναι. Με κάποιο τρόπο, ναι. Στο εξηγήσω. Ο Θεός αγαπάει τους πάντες με την έννοια ότι είναι καλός προς τους πάντες. Ο Θεός θα μπορούσε να μας καταστρέψει όλους αυτή τη στιγμή για την αμαρτία μας και να μας στείλει όλους στην κόλαση. Άμα ήθελε, το έκανε αυτό. Αλλά δεν το κάνει. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε, ναι, ο Θεός είναι καλός με όλους και δείχνει αγάπη προς όλους. Ο Θεός ανατέλει τον ήλιο Του πάνω στους πονηρούς και στους αγαθούς. Ο Θεός δίνει βροχή και στους δίκαιους και στους άδικους. Ο Θεός δίνει ανάσα και ζωή και τα πάντα σε όλους τους ανθρώπους. Οπότε, κατά μία έννοια, ναι, ο Θεός αγαπάει τους πάντες
με την έννοια ότι είναι καλός προς τους πάντες. Αλλά δεν είναι αυτό για το οποίο μιλάει εδώ πέρα ο Παύλος. Εδώ πέρα, προς Ρωμαίους κεφάλαιο 5, η αγάπη του Θεού που αναφέρεται είναι συγκεκριμένα για αυτούς στους οποίους έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα. Οπότε δεν μιλάει για τους πάντες. Μιλάει για τους πιστούς στους οποίους έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα, που το Άγιο Πνεύμα μετά τους ξεχύνει την αγάπη του Θεού μέσα τους. Είναι η αγάπη που έχει ο Θεός συγκεκριμένα για τον λαό Του. Για αυτούς που υιοθετεί μες στην οικογένειά Του. Για αυτούς που ο Χριστός τους σώζει. Αυτή είναι η αγάπη για την οποία μιλάμε εδώ πέρα. Πες μας κι άλλο για αυτή την αγάπη, Παύλο. Ωραία. Εδάφιο 6. Επειδή ο Χριστός, όταν ήμασταν ακόμη ασθενείς, πέθανε κατά τον ορισμένο καιρό για τους ασεβείς. Αναφέρεται σε μας και μας αναφέρει ως ασθενείς, χωρίς σθένος, χωρίς δύναμη, χωρίς ενέργεια. Ήμασταν ασθενείς. Και όταν λέει ότι ήμασταν ασθενείς, δεν εννοεί σωματικά. Εννοεί πνευματικά ασθενείς. Δεν ήμασταν αβοήθητοι. Δεν είχαμε δύναμη να σώσουμε τον εαυτό μας. Δεν μπορούσαμε εμείς να, δεν είχαμε τη δύναμη να κάνουμε κάτι, να ανέβουμε, να φτάσουμε τον Θεό, να κάνουμε κάτι για να συμβάλλουμε στη σωτηρία μας. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, επειδή δεν είχαμε δύναμη. Οπότε τι έκανε ο Χριστός? Πέθανε για μας. Το θάνατο που εμείς αξίζαμε για τις αμαρτίες μας, πέθανε ο Χριστός στη θέση μας, επάνω στο Σταυρό, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Αλλά δεν λέει μόνο αυτό. Λέει ότι ενώ ήμασταν ασθενείς, ο Χριστός πέθανε για τους ασεβείς. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο από το ασθενείς. Ασεβείς. Χωρίς φόβο Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει ο Θεός. Δεν μας ενδιαφέρει ο νόμος του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι έλεγε ο Θεός. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε. Για τέτοιους ανθρώπους πέθανε ο Χριστός. Έτσι ήμασταν εμείς. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα το πνευματικό. Δεν ήμασταν καλοί, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμασταν ασεβείς άνθρωποι προς τον Θεό. Δεν μας ενδιαφέρει ο Θεός. Και νομίζω σε αυτό το σημείο ο Παύλος λέει, νομίζω δεν το έχω κάνει αρκετά κατανοητό το πόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός. Να το εξηγήσω λίγο περισσότερο. Εδάφιο 7. Επειδή με δυσκολία θα πεθάνει κάποιος για έναν δίκαιο. Για τον αγαθό βέβαια, ίσως και να τολμάει κάποιος να πεθάνει. Τώρα, εδώ μια γρήγορη υποσημείωση. Υπάρχει διαφωνία μεταξύ τι εννοεί εδώ πέρα όταν μιλάει για δίκαιο άνθρωπο και για αγαθό άνθρωπο. Κάποιοι λένε, εντάξει, εδώ πέρα δεν μιλάει θεολογικά με την έννοια για αυτός που έχει δικαιωθεί ενώπιον του Θεού για τέτοια πράγματα. Απλά εννοεί δίκαιος, ίσως να εννοεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι τίμιος, είναι καλός πολίτης, κάνει αυτά που είναι σωστά, κάποιον ο οποίος σέβεσαι. Και λέει, δύσκολα θα πεθάνει κάποιος, ακόμα και για έναν δίκαιο άνθρωπο. Σκεφτείτε κάποιον εσείς που τον συμπαθείτε, που είναι σωστός άνθρωπος, σεβαστός άνθρωπος, τον σέβεστε, αλλά να δώσεις τη ζωή σου για αυτόν. Λίγο ακραίο. Δύσκολο. Δύσκολο. Όσο και να σε συμπαθώ, να δώσω τη δικιά μου ζωή για σένα. Δύσκολο. Λέει για έναν αγαθό, ίσως κάποιος να τολμάει να πεθάνει. Ξανά. Μιλάει για το ίδιο άτομο. Αν μιλάει για κάποιο διαφορετικό άτομο, εννοεί αγαθός κάποιον για τον οποίο έχεις περισσότερα συναισθήματα, για κάποιον που αγαπάς λίγο περισσότερο. Αλλά όπως και να έχει, δεν μας απασχολεί αυτό. Το θέμα του εδαφίου είναι ξεκάθαρο. Ότι όσο καλός και να είναι ένας άνθρωπος, δύσκολα θα δώσεις εσύ τη ζωή σου γι' αυτό. Δύσκολο. Ίσως κάποιος να τολμήσει. Αν κάποιος είναι τρομερός, είναι τέλειος, είναι τόσο καλός άνθρωπος, ίσως, δηλαδή θα πρέπει να πεις αυτού η ζωή είναι πιο σημαντική από τη δικιά μου, άρα θα δώσω εγώ τη ζωή μου για να ζήσει αυτός. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Κάποιες φορές το κάνουμε. Αλλά δύσκολο. Γιατί μας το λες αυτό, Παύλο?
Γιατί, εδάφιο 8. Ο Θεός όμως δείχνει τη δική του αγάπη σε μας, επειδή ενώ ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας. Ήμασταν ασθενείς, ήμασταν ασεβείς, τώρα λέει ήμασταν αμαρτωλοί, δεν ήμασταν αγαθοί, δεν είμαστε δίκαιοι. Ο Θεός δεν κοίταξε κάτω από τον ουρανό και είπε, πω, τι υπέροχοι είναι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, να κάτσω να τους σώσω. Όχι, ήμασταν μέσα στην αμαρτία, ήμασταν ασεβείς, αμαρτωλοί. Και εμείς ίσως, μάλλον όχι, αλλά ίσως να πεθάνουμε για κάποιον αν αυτός είναι υπέροχος, αν αυτός είναι φανταστικός, ίσως με δυσκολία να πεθάνουμε για αυτόν να είναι. Αλλά ο Χριστός πέθανε για ανθρώπους που τον μισούσαν. Για τέτοια αγάπη μιλάμε. Ο Θεός, ο Χριστός, πέθανε για ανθρώπους που ήταν απέσιοι. Δεν αξίζανε με τίποτα. Εμείς ίσως να πεθάνουμε για κάποιον ο οποίος είναι αξιαγάπητος, ο οποίος είναι άξιος. Αλλά ο Χριστός πέθανε για μας ενώ ήμασταν ασεβείς, ενώ φτύναμε στο πρόσωπό Του. Σιγά μην κάνω εγώ αυτά που μου λες εσύ. Και ο Χριστός πέθανε για τους αμαρτωλούς. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Μιλάμε για άλλο επίπεδο εντελώς. Εδώ πέρα είμαστε σε άλλο επίπεδο από την ανθρώπινη αγάπη. Εγώ αγαπάω τη γυναίκα μου. Και κάποιος μπορεί να μου πει, φυσικά αγαπάς την γυναίκα σου. Είναι όμορφη, είναι ευγενική, είναι αξιαγάπητη. Γιατί να μην την αγαπάς. Ναι, σωστά. Αλλά εμείς δεν ήμασταν έτσι. Εμείς ήμασταν άσχημοι. Εμείς ήμασταν μέσα στην αμαρτία. Μέσα στην ασέβεια. Κι όμως, ο Θεός δείχνει τη δική Του αγάπη σε μας, ενώ ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί. Ο Χριστός πέθανε για μας. Εδάφιο 9. Πολύ περισσότερο λοιπόν, αφού τώρα δικαιωθήκαμε με το αίμα Του, θα σωθούμε από την οργή διαμέσου αυτού. Τώρα φτάνουμε στην καρδιά του κειμένου. Το κεφάλαιο ξεκίνησε λέγοντας, έχοντας δικαιωθεί, και μετά μιλάει για τα αποτελέσματα της δικαιωσής μας. Αφού έχουμε δικαιωθεί, τώρα μπορούμε να έχουμε σιγουριά, ελπίδα, στη δόξα του Θεού κτλ. Τώρα ξανά λέει, έχοντας δικαιωθεί με το αίμα Του, αναφερόμενο στη θυσία Του επάνω στο Σταυρό, που έχισε το αίμα Του για μας, πληρώνοντας για τις αμαρτίες μας, λέει, έχοντας δικαιωθεί, θα σωθούμε από την οργή διαμέσου αυτού. Θα σωθούμε από την οργή. Ποια είναι αυτή η οργή που έρχεται, επειδή μιλάει για το μέλλον. Θα σωθούμε από την οργή. Ποια είναι αυτή η οργή. Όταν μελετάμε την επιστολή προς Ρωμαίους και προχωράμε τόσο αργά όσο προχωράμε εμείς και είμαστε εδώ και μήνες και προχωράμε εδάφιο-εδάφιο, ίσως να ξεχνάμε κάποια πράγματα που έχουμε ήδη δει. Ενώ αυτοί που το πρωτοδιαβάσανε, πριν από 2 λεπτά ήταν στο προηγούμενο κεφάλαιο, έτσι, οπότε δεν, όχι πριν από μήνες, οπότε αυτοί τα θυμούνται λίγο καλύτερα. Οπότε πίσω στο κεφάλαιο 2, θα σας πάω για μια στιγμή, πίσω στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 5, ο Παύλος μιλάει για αυτούς οι οποίοι είναι αμετανόητοι. Δεν μετανοούν για τις αμαρτίες τους. Και λέει το εξής, προς Ρωμαίους 2, το έχουμε ήδη δει αυτό, στο εδάφιο 5, λέει, εξαιτίας όμως της σκληρότητάς σου και της αμετανόητης καρδιάς σου, θησαυρίζεις για τον εαυτό σου οργή κατά την ημέρα της οργής και της αποκάλυψης της δικαιοκρισίας του Θεού. Πολύ τρομακτική δήλωση εδώ πέρα, διότι σου λέει, όταν αμαρτάνεις και δεν μετανοείς, είσαι αμετανόητος για τις αμαρτίες σου. Θεός οργίζεται. Και συνεχίζεις και αμαρτάνεις εσύ. Και Θεός οργίζεται περισσότερο. Και συνεχίζεις εσύ και Θεός οργίζεται περισσότερο. Και θησαυρίζεις, μαζεύεις οργή για την ημέρα της οργής. Και της δίκαιας κρίσης του Θεού. Οπότε μας έχει ενημερώσει ήδη ότι έρχεται η ημέρα οργής προς αυτούς που δεν μετανοούν για τις αμαρτίες τους. Οπότε αυτή είναι η οργή που έρχεται. Αλλά πάνω στο Σταυρό του Ιησού Χριστού, η οργή που αξίζαμε εμείς για τις αμαρτίες μας,
έπεσε πάνω στο Χριστό. Θυμάστε όταν ο Χριστός ήταν στον κήπο της Γεθσημανής και προσευχόταν στον Πατέρα και σκεφτόταν αυτό που πρόκειται να πάθει. Και λέει, άμα γίνεται να μην πιω αυτό το ποτήρι. Ποιο ποτήρι? Άμα κάτσουμε να διαβάσουμε στην Παλαιά Διαθήκη για ένα ποτήρι που πρέπει οι αμαρτωλοί να πιούνε. Είναι το ποτήρι της οργής του Θεού. Και τώρα φτάνουμε στο Χριστό που λέει ότι αυτός θα πιει αυτό το ποτήρι στη θέση των αμαρτωλών. Υπάρχουν δύο μέρη, δύο στιγμές, δύο συμβάντα, τέλος πάντων, όπου θα πέσει η οργή του Θεού, χωρίς έλεος. Η μία είναι την έσχατη ημέρα, την ημέρα της κρίσεως, η ημέρα της οργής, όπου ο Θεός θα τιμωρήσει τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Το άλλο μέρος είναι ο Σταυρός του Ιησού Χριστού, όπου ο Χριστός πήρε την οργή που αξίζαμε όλοι οι πιστοί και την πήρε πάνω Του για να συγχωρεθούμε εμείς. Και ο Παύλος εδώ μας λέει, αυτοί που έχουν δικαιωθεί με το αίμα Του, θα γλιτώσουν από την επερχόμενη οργή. Επειδή ο Χριστός έχει ήδη πάρει την οργή που μας αξίζει. Οπότε μπορούμε όταν φτάσουμε εμείς που έχουμε δικαιωθεί διαμέσου της πίστης, όταν φτάσει εκείνη η ημέρα, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε την κατάκριση του Θεού, την καταδίκη του Θεού, επειδή ο Χριστός ήδη την έχει πάρει για μας. Προσέξτε τώρα, πίσω στο κεφάλαιο 5, ήμουν στο 2, πίσω στο κεφάλαιο 5, εδάφιο 10. Εδώ είναι το όλο θέμα του κεφαλαίου. Εδάφιο 10. Επειδή, αν ενώ ήμασταν εχθροί, συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό διαμέσου του θανάτου του Υιού Του, πολύ περισσότερο, εφόσον συμφιλιωθήκαμε, θα σωθούμε με τη ζωή Του. Πρώτα είπε ότι είμαστε ασθενείς, μετά είπε ότι ήμασταν ασεβείς, μετά είπε ότι ήμασταν αμαρτωλοί και τώρα λέει ότι ήμασταν εχθροί. Εχθροί του Θεού. Δεν ήμασταν ουδέτεροι. Δεν ήμασταν, εντάξει, ο Θεός κάνει τα δικά του, εγώ κάνω τα δικά μου, δεν ασχολούμαι. Όχι, ήμασταν σε πόλεμο με τον Θεό. Λέγαμε, εγώ δεν πρόκειται να υποταχθώ σε σένα. Δεν πρόκειται να κάνω αυτά που μου λες, κάνω ό,τι θέλω. Αλλά συμφιλιωθήκαμε διαμέσου του θανάτου του Υιού Του. Επειδή αυτό, τι ήταν αυτό που προκαλούσε την έχθρα μεταξύ εμάς και του Θεού? Τι ήταν αυτό που προκαλούσε αυτή την αντιπαλότητα, τι ήταν αυτό που μας χώρισε? Η αμαρτία. Η αμαρτία ήταν αυτό που μας έκανε εχθρούς με τον Θεό. Αλλά από τη στιγμή που έρχεται ο Χριστός και πληρώνει τα αμαρτία, αφαιρεί αυτό το οποίο μας χώριζε. Αφαιρεί αυτό το οποίο δημιουργούσε τον πόλεμο. Και τώρα μας συμφιλιώνει με τον Θεό διαμέσου του θανάτου Του. Και λέει, αφού έχουμε συμφιλιωθεί και έχουμε τώρα ειρήνη με τον Θεό, λέει, θα σωθούμε διαμέσου της ζωής Του. Τι σημαίνει αυτό? Θα σας δείξω το παράλληλο κείμενο στο κεφάλαιο 8, όπως σας ξαναείπα. Πάμε πάλι στο 8, μια τελευταία φορά. Κεφάλαιο 8, εδάφια 33. Στο εδάφιο 33. Λέει ο Παύλος, ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι αυτός που δικαιώνει. Ποιος θα είναι εκείνος που τους κατακρίνει? Οπότε ξεκινάει και μας λέει, κοιτάξτε, ο Θεός είναι αυτός που δικαιώνει. Ο Θεός είναι αυτός που σε ανακηρύσει δίκαιο. Οπότε από τη στιγμή που ο Θεός το έχει κάνει αυτό, δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να σε καταδικάσει. Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να σε κατηγορήσει. Τελείωσε. Ο Θεός έχει ήδη δώσει την ετοιμιγορία Του, είσαι δίκαιος, τελείωσε. Και συνεχίζει στο εδάφιο 34 και λέει, ο Χριστός είναι αυτός που πέθανε, επιπλέον δε και αναστήθηκε, ο οποίος είναι και στα δεξιά του Θεού, ο οποίος και μεσητεύει για μας. Οπότε ο Χριστός πέθανε για μας, για τις αμαρτίες μας, και τώρα είναι ζωντανός, ζει και μεσητεύει για μας. Πίσω στο κεφάλαιο 5. Εδάφιο 10 ξανά. Επειδή αν ήμασταν εχθροί, ενώ ήμασταν εχθροί, συμφιλωθήκαμε με τον Θεό διαμέσου του θανάτου του Υιού Του, πολύ περισσότερο, εφόσον συμφιλιωθήκαμε, θα σωθούμε
με τη ζωή του. Θα σωθούμε τώρα που είναι ζωντανός και μεσητεύει για μας. Το θέμα του κειμένου είναι το εξής. Ο λόγος που μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για αυτή την αιώνια σωτηρία μας, ο λόγος που δεν θα χάσουμε τη σωτηρία μας, είναι ο εξής. Προσέξτε με. Αν ο Χριστός μας αγάπησε και πέθανε για μας, ενώ ήμασταν εχθροί. Μας αγάπησε και πέθανε για μας, ενώ ήμασταν εχθροί. Τώρα που έχουμε συμφιλειωθεί, νομίζετε ότι τώρα θα μας ξεφορτωθεί. Τώρα θα πει, όχι, τώρα δεν σας θέλω. Αν μας αγάπησε και πέθανε για μας, ενώ ήμασταν σε πόλεμο, μας ξεφορτωθεί τώρα που έχουμε συμφιλειωθεί και έχουμε ειρήνη. Αν ο Θεός μας αγάπησε όταν εμείς τον μισούσαμε, νομίζετε ότι τώρα που τον αγαπάμε θα μας ξεφορτωθεί? Αν ο Θεός μας αγάπησε, αν ο Χριστός μας αγάπησε και πέθανε για μας ενώ ήμασταν αμαρτωλοί, μας ξεφορτωθεί τώρα που είμαστε συγχωρεμένοι και δικαιωμένοι? Ο Θεός μας αγάπησε ενώ ήμασταν ασθενείς, ασεβείς, και μας πήρε και μας υιοθέτησε, μας έκανε μέρος της οικογένειάς του. Τι θα πει τώρα? Αλλάζω γνώμη. Σας στέλνω πίσω στο ορφανοτροφείο, δεν σας στέλνω. Αυτό θα κάνει τώρα? Ο Παύλος μας λέει, αν ο θάνατος του Χριστού, ο θάνατός του μας έσωσε, τότε με τη ζωή του θα μας κρατήσει σωσμένους. Υπάρχει πάντα το ερώτημα μεταξύ χριστιανών. Μπορώ να χάσω τη σωτηρία μου? Είναι λάθος ερώτηση. Δεν είναι καλή ερώτηση. Επειδή όταν εγώ ακούω αυτή την ερώτηση, είναι σαν να μου υπονοεί, υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω εγώ για να χάσω τη σωτηρία μου. Κοιτάξτε, το πρόβλημα με αυτή την ερώτηση είναι ότι η σωτηρία δεν είναι κάτι που κάνεις εσύ. Η σωτηρία είναι κάτι που κάνει ο Θεός. Και εγώ δεν μπορώ να σώσω τον εαυτό μου. Εγώ δεν μπορώ να κρατήσω τον εαυτό μου σωσμένο. Αν μου πείτε, λοιπόν, ο Θεός έσωσε, αλλά τώρα εσύ πρέπει να κρατήσεις τον εαυτό σου σωσμένο. Άστο καλύτερα. Αν μπορούσα εγώ να χάσω τη σωτηρία μου, θα την έχανα σίγουρα. Οπότε το ερώτημα, από τη στιγμή που η σωτηρία είναι έργο του Θεού και όχι δικό μας έργο, το ερώτημα δεν είναι, μπορώ εγώ να κάνω κάτι να χάσω τη σωτηρία μου? Το ερώτημα είναι, μπορεί ο Χριστός να με χάσει? Μιας και αυτός είναι που το κάνει. Μπορεί ο Χριστός να αποτύχει? Μπορεί ο Χριστός να μην τελειώσει αυτό που ξεκίνησε? Ή όπως λέει προς Φιλιππισίους 1:6, αυτός που ξεκίνησε ένα καλό έργο μέσα σας θα το τελειώσει. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 6, που ο Ιησούς μιλάει για τον Πατέρα και λέει, να σας πω ποιο είναι το θέλημα του Πατέρα. Το θέλημα του Πατέρα είναι ότι όλα όσα μου έδωσε, να μην χάσω τίποτα, αλλά να τους αναστήσω την έσχατη μέρα. Οπότε είναι έργο του Χριστού να κρατήσει αυτούς που ο Θεός του έχει δώσει, αυτούς που ο Πατέρας του έχει δώσει. Αυτή είναι η δουλειά του Χριστού, να τους κρατήσει και να μην τους χάσει. Που σημαίνει, και θα ακουστεί βλάσφημο τώρα αυτό που θα πω, αλλά από τη στιγμή που δεν ισχύει, δεν βλάσφημα. Που σημαίνει, από τη στιγμή που είναι έργο του Χριστού να μας κρατήσει σωσμένους, αν χάσουμε τη σωτηρία μας, πάει να πει ότι ο Χριστός απέτυχε. Δεν μπόρεσε να μας κρατήσει. Αν χάσουμε τη σωτηρία μας, πάει να πει ότι ο Χριστός δεν έκανε το θέλημα του Πατέρα. Δεν τα κατάφερε, δεν είχε τη δύναμη να το κάνει, δεν ήθελε, δεν ξέρω. Το οποίο φυσικά είναι γελίο. Επειδή ο Χριστός πάντα κάνει το έργο, το θέλημα του Πατρός, και το θέλημα του Πατρός ήταν να μην χάσει κανέναν. Και μας λέει εδώ πέρα με τον θάνατό του μας συμφιλίωσε. Και τώρα που είμαστε συμφιλιωμένοι και ζει και μεσητεύει για μας, τώρα θα χαθούμε? Ο Χριστός μας έχει συμφιλιώσει με τον Θεό και θα μας σώσει, θα μας γλιτώσει από την οργή που έρχεται.
Γιατί όλα αυτά? Λόγω της μεγάλης του αγάπης για μας. Δεν θα αφήσει να χαθούν οι ψυχές μας. Ας συνοψίσουμε με το εδάφιο 11 και να κλείσουμε. Εδάφιο 11 λέει και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμαστε στον Θεό διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διαμέσου του οποίου λάβαμε τώρα τη συμφιλίωση. Ο Παύλος μιλάει συχνά για την καύχηση, για το καύχημα, αλλά λέει δεν μπορούμε ποτέ να καυχόμαστε τον εαυτό μας, επειδή δεν σώζουμε εμείς τον εαυτό μας, δεν συμβάλλουμε εμείς στη σωτηρία μας, δεν κάναμε κάτι εμείς για να σώσουμε τον εαυτό μας, αλλά καυχόμαστε στον Θεό, ο οποίος έστειλε τον Υιό Του και διαμέσου του Υιού Του έχουμε τη συμφιλίωση. Δόξα τω Θεώ. Ας προσευχηθούμε.